Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Αν είχατε την καλοσύνη να κλείσετε όλοι τα κινητά σας, τα βάλετε στο αυτό να μην έχουμε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω απόψε στη σημερινή μας συνάντηση. Όπως γνωρίζετε, θα έχουμε μια παρουσίαση για την DTR. Θα καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Κασανά, ο οποίος θα κάνει την παρουσίαση. Ό,τι απορίες έχουμε, θα τις κρατήσουμε για το τέλος. Θα είμαστε εδώ πέρα, με ό,τι χρειαστείτε. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Κασανά. Καλησπέρα. Έτοιμος. Okay, λοιπόν, τι είναι η DTR. Η DTR, η Destination Travel Resorts, είναι ένας επαναστατικός τρόπος να δημιουργήσουμε εισόδημα από την τουριστική βιομηχανία με τη βοήθεια του διαδικτύου και αυτό θα το κάνουμε χτίζοντας σιγά σιγά μια online επιχείρηση. Όσον αφορά μια επιχείρηση, ποια είναι 7 στοιχεία που συνδυάζει μια καλή επιχειρηματική ιδέα. Πρέπει πρώτον το προϊόν που εμπορεύεται να είναι ανελαστική ζήτησης, να μην είναι ένα προϊόν που οι άνθρωποι αγοράζουν μόνο όταν έχουν χρήματα, μόνο όταν πηγαίνει καλά η οικονομία. Να κινείται σε χώρο πλούσιο εμπορικά, σε χώρο στον οποίο υπάρχουν χρήματα. Αυτός ο χώρος να έχει ανωδική τάση, να μην είναι ένας χώρος, υπάρχουν χώροι που μπορεί να είναι πλούσιοι, αλλά μπορεί σιγά σιγά να συρρυκνώνονται. Αυτό δεν βοηθάει και το καινούργιος άνθρωπος που ξεκινάει θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ τον ανταγωνισμό. Πρέπει οι τρόποι προώθησης που χρησιμοποιούνται να είναι επίκαιροι και εξελιγμένοι, ούτως ώστε μια καινούργια επιχείρηση και ένας καινούργιος επιχειρηματίας να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις νέες τάσεις, τις νέες δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία. Ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά πάντα είναι έτσι κι αλλιώς πλεονέκτημα, είναι καλό κάποιος ξεκινώντας μια επιχείρηση να μην ρισκάρει πολλά χρήματα, να μπορεί να ξεκινήσει με μικρό κεφάλαιο πρώτον και δεύτερον να έχει μικρά λειτουργικά έξοδα. Ειδικά σε αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης να μην υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί και κυρίως, και μάλλον αυτό είναι το σημαντικότερο, να συμβαδίζει με τις τάσεις αγοράς. Να κάνουμε μια επιχείρηση σε ένα χώρο ο οποίος ουσιαστικά είναι πάνω στο κύμα, πηγαίνει εκεί που πηγαίνει όλος ο κόσμος. Η DTR συνδυάζει τις εξής τάσεις αγοράς. Την τουριστική βιομηχανία, το internet marketing, και αυτό που λέμε SOHO είναι Small Office, Home Office Businesses, είναι επιχειρήσεις από το σπίτι ή επιχειρήσεις με έδρα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο John Paul Getty είχε πει κάτι που είναι αυτονόητο σε γενικές γραμμές, αυτό είναι αυτά τα πράγματα που αν το πείτε εσείς και εγώ ξεχνιέται, αν το πει ένας γνωστός που είναι στην ιστορία, είχε πει δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος δουλεύοντας για κάποιον άλλο. Από το 1947 που το είπε μέχρι σήμερα, αυτό ισχύει, δεν θα γίνεις πλούσιος δουλεύοντας για κάποιον άλλο, αυτό και σήμερα ισχύει, αλλά σε σχέση με το παρελθόν δεν υπάρχει πλέον σιγουριά και ασφάλεια. Παλιά, τη δεκαετία του 70, του 80, ήταν αρκετά συνηθισμένος κάποιος να ξεκινάει σε μια εταιρεία και να συνταξιοδοτείται από αυτή την εταιρεία, ακόμα και αν δούλευε στον ιδιωτικό τομέα. Την τελευταία δεκαετία, οι εταιρείες Fortune 500, αυτές είναι οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, έχουν να πουλήσει 4,4 εκατομμύρια υπαλλήλους. Το πρόβλημα που υπάρχει με την ανεργία και την ανεργία που κάνει το καθεξής δεν είναι ένα ελληνικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα το οποίο είναι πιο έντονο ουσιαστικά είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Οπότε η πρώτη τάση είναι η ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να έχουν δική τους επιχείρηση, η ανάγκη που έχουν να έχουν ανεξαρτησία και το πώς εκδηλώνεται αυτή η ανάγκη δημιουργώντας αυτές τις επιχειρήσεις μέτρα το σπίτι, μέτρα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάποια στατιστικά για τις επιχειρήσεις μέτρα το σπίτι. Κάθε 20 δευτερόλεπτα μια καινούργια επιχείρηση από το σπίτι ανοίγει κάπου στον κόσμο. Σχεδόν 20.000 επιχειρήσεις από το σπίτι ανοίγουν καθημερινά. Και την τελευταία 15ετία οι επιχειρήσεις από το σπίτι έχουν αυξηθεί από τα 6 εκατομμύρια στα 32 εκατομμύρια. Ο βασικός λόγος αυτής της γιγάντιας αύξησης είναι το ίντερνετ. Είναι ότι πλέον επιχείρηση από το σπίτι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτής της αύξησης οφείλεται στις online επιχειρήσεις. Σε στατιστικές που γίνονται, σε ερώτηση αν οι άνθρωποι θα θέλαν να έχουν δικιά τους επιχείρηση ή αν θα θέλαν αντιπάλληλοι, ένα ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από το 50% απαντάει ότι θα ήθελε να έχει δικιά του επιχείρηση, αλλά δεν κάνει δικιά του επιχείρηση. Για ποιο λόγο? Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις έχουν ορισμένα βασικά μειονεκτήματα, πάνω κάτω όλοι τα γνωρίζουμε.
Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ερώτηση γιατί δεν ξεκινάς δικές σου επιχείρηση απαντούν ότι δεν έχουν το απαιτούμενο κεφάλαιο, ότι δεν θέλουν να λάβουν το ρίσκο. Καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή, ακόμα και αν έχουν το κεφάλαιο και θέλουν να λάβουν το ρίσκο, αυτό συνεπάγεται μια πολύ μεγάλη δέσμευση. Συνειδητοποιούν ότι έχουν έλλειψη πείρας, φοβούνται ότι θα έχουν έλλειψη υποστήριξης και το αντίθετο αυτού θα έχουν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Αυτά συμβαίνουν στις παραδοσιακές επιχειρήσεις και αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους κάποιος, παρόλο που θέλει ιδανικά να ξεκινήσει δική του επιχείρηση, δεν ξεκινάει. Και εσείς πρακτικά που είστε εδώ πέρα, σας έχουν καλέσει για να δείτε μια επιχειρηματική ιδέα. Προφανώς όλοι εδώ, οι περισσότεροι, θέλετε μια δικιά σας επιχείρηση και αυτό ήρθατε. Μέχρι τώρα δεν την έχετε κάνει πρακτικά για ποιους λόγους, αν το σκεφτείτε. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις μέτρα το σπίτι καλύπτουν την ανάγκη που έχουμε να αποκτήσουμε έλεγχο στη ζωή μας, να αποκτήσουμε οικονομική ανεξαρτησία. Ουσιαστικά έχει όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις. Τη δυνατότητα να έχουμε ελευθερία επιλογών. Πολλοί θέλουν να κάνουν μια δικιά τους επιχείρηση γιατί θεωρούν ότι στη δουλειά τους μπαίνουν σε ένα... ότι περιορίζει τη δημιουργικότητά τους. Οι επιχειρήσεις μέτρα του σπίτι καλύπτουν αυτή την ανάγκη χωρίς να ακούσουν και καλά τα μειονεκτήματα που έχουν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις. Οπότε όταν μιλάμε για επιχειρήσεις μέτρα του σπίτι, επιχειρήσεις μέτρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο εξωτερικό αυτή η τάση είναι πολύ πιο αμυντικμένη από την Ελλάδα. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, όπως είδαμε, εκατομμύρια άνθρωποι που δουλεύουν από το σπίτι τους, από το σαλόνι τους, μητέρες που έχουν παιδιά και δεν θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά. Δημιουργούν μια δικιά τους επιχείρηση με έδρα, ας πούμε, τον υπολογιστή τους, μπορούν να δουλεύουν με τον υπολογιστή τους. Για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι ακριβώς επιχείρηση με έδρα το σπίτι, γιατί ακόμα και αν δεν είσαι στο σπίτι σου, μπορείς να πάρεις την επιχείρηση μαζί σου, αν πας κάπου που έχει ίντερνετ. Με την επιχείρηση με έδρα το σπίτι απευθύνεσαι κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο, οι περισσότερες εταιρείες ίντερνετ marketing έχουν παγκόσμια εμβέλεια και μπορείς κυριολεκτικά να πάρεις τη δουλειά σου οπουδήποτε. Προσωπικά εμείς με τη γυναίκα μου όταν ξεκινήσαμε το internet marketing, το είχαμε ξεκινήσει εκεί περίπου Μάρτιο-Ιούνιο, εκείνο το πέρσι το καλοκαίρι δηλαδή, κατεβαίνουμε στην παραλία με τον υπολογιστή μου, όλοι με θεωρούσαν περίεργο. Εγώ ας πούμε εκείνη τη στιγμή δουλεύω από τον υπολογιστή μου και έτσι από την επιχείρησή μου. Αυτή είναι η πρώτη τάση λοιπόν. Η πρώτη τάση είναι οι μικρές επιχειρήσεις αυξάνουν με πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό και καλύπτουν την ανάγκη των ανθρώπων να αποκτήσουν έλεγχο στη ζωή τους. Η δεύτερη τάση είναι το internet και το internet marketing. Το internet τώρα πόσο μεγάλο είναι. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλο και όλοι ξέρουμε ότι αναπτύσσεται γρήγορα, να δούμε πόσο μεγάλο και πόσο γρήγορα αναπτύσσεται. Το Facebook. Και όταν μιλάμε για παγκόσμιες τάσεις, ουσιαστικά τάση τι είναι. Τάση είναι κάτι, είναι εκεί που πηγαίνει ο κόσμος, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν το καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνει εκεί ο κόσμος. Οπότε ας σκεφτούμε, αν είμαστε ειλικρινείς και πούμε πόσοι από εμάς όταν είχε δημιουργηθεί το Facebook, λέγαμε ότι αποκλείεται εμείς να συμμετέχουμε σε αυτή τη βλακεία που μπαίνουν όλοι και ποστάρουν φωτογραφίες, ότι παραλέει κτλ. Πρακτικά πώς το είχαμε πει αυτό. Σίγουρα το έχει πει ένα μεγάλο ποσοστό, εγώ σίγουρα το είχα πει. Αυτή τη στιγμή το Facebook έχει 1 δισεκατομμύριο χρήστες, πρακτικά 1 ή 2 άνθρωποι από εδώ πέρα, αν υπάρχουν, υπάρχει κανείς εδώ που δεν είναι γνωρίζει από το Facebook. Είναι τι άλλο. Λοιπόν, οπότε είναι 1 δισεκατομμύριο χρήστες, είναι μια μεγάλη τάση. Όλο αυτό είναι ο τρόπος να κάνουμε παρέα μέσα από το ίντερνετ, να γνωριζόμαστε μέσα από το ίντερνετ, να βρίσκουμε φίλους μέσα από το ίντερνετ. Από αυτό το 1 δισεκατομμύριο χρήστες στο Facebook, τα 400 εκατομμύρια είναι συνδεδεμένοι για πάνω από 1 ώρα κάθε μέρα. Πάνω από 1 ώρα κάθε μέρα 400 εκατομμύρια είναι συνδεδεμένοι στο Facebook. 500 εκατομμύρια μισό δις χρήστες στο Facebook, κατά μέσο όρο tweetάρουν. Tweet είναι τύπισμα, έτσι. Τι τυπίζουμε ο κάθε ένας από αυτούς μια φορά τη μέρα. Τα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως έχουν 2,4 δισεκατομμύρια χρήστες. Υπάρχουν 630 εκατομμύρια ιστότοποι. Μιλάμε σε ένα χώρο που πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε καλά-καλά. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 2,1 δισεκατομμύρια χρήστες. Στην Ασία, στην Ευρώπη βλέπουμε τα νούμερα. Το σημαντικότερο όσον αφορά το που πηγαίνει ο κόσμος είναι ότι από αυτούς τους χρήστες, από τα 2 δις, σχεδόν το 1 δις είναι άνθρωποι κάτω των 25 ετών. Πρακτικά ο πληθυσμός του μέλλοντος είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ. Εδώ πέρα βλέπουμε από πού έχουν έρθει τα τελευταία 5 χρόνια οι νέοι χρήστες. Τα τελευταία 5 χρόνια το ίντερνετ υπερδιπλασίασε το κοινό του. Προσθέθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια 1,1 δις καινούργιοι χρήστες παγκοσμίως και βλέπουμε από ποιες χώρες. Πρακτικά δεν υπάρχει Ήπειρος, δεν υπάρχει πληθυσμός ο οποίος να μην αυξάνει τον πληθυσμό που έχει συνδεδεμένο στο ίντερνετ. Η online διαφήμιση, γιατί όταν μιλάμε για ίντερνετ και τα χρήματα που ξοδεύονται στο ίντερνετ, τα περισσότερα αφορούν την online διαφήμιση. Η online διαφήμιση είναι μια βιομηχανία 500 δισεκατομμύρια δολαρίων.
Και οι προβλέψεις λένε ότι στην επόμενη πενταετία θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Υπάρχει μόνο ένας χώρος στην ιστορικά που τζιράρει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Το ίντερνετ και το ίντερνετ μάρκετινγκ θεωρείται ότι θα είναι ο δεύτερος χώρος που θα τζιράρει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο πρώτος ποιος είναι? Τα ταξίδια. Αυτή είναι η τρίτη τάση. Τα ταξίδια, αν κάποιος μας ρωτήσει ποια είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου, που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα, ποιος είναι ο πιο πλούσιος εμπορικά χώρος, αυτός είναι τα ταξίδια. Η ταξιδιωτική βιομηχανία, η τουριστική βιομηχανία. Δαπανώνται 7 τρισεκατομμύρια δολάρια, 7-3 δολάρια, είναι η μοναδική βιομηχανία αυτή τη στιγμή που τζιράρει πάνω από ένα 3. Όσον αφορά το συνδυασμό του με το ίντερνετ, το 90% των χρημάτων που ξοδεύονται για ταξίδια στην τουριστική βιομηχανία, τα χρήματα αυτά ξοδεύονται online. Ουσιαστικά το 90% της τουριστικής βιομηχανίας είναι μια online βιομηχανία. Εδώ πέρα έχουμε ο τουρισμός, όσο περίεργο διαφαίνεται, είναι ένα καινούργιο προϊόν. Μπορεί εμείς να το έχουμε συνηθίσει να το θεωρούμε δεδομένο ότι πηγαίνουν διακοπές πριν το 50 και το 60. Πρακτικά δεν υπήρχε αυτή η έννοια του πηγαίνουν διακοπές. Οι άνθρωποι δεν το είχαν ανάγκη, δεν είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν. Άρχισε να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 60 και του 70. Οι προβλέψεις λένε ότι μέχρι το 2020 παγκόσμια θα υπάρχουν 1,6 δισεκατομμύρια τουρίστες. Είναι ένα προϊόν, όπως βλέπουμε, που έχει μια μονίμως αυξητική τάση και σίγουρα ένα προϊόν το οποίο δεν επηρεάζεται από την εκάστοτε οικονομική κρίση, ακόμα και σε χώρες που υπάρχει πόλεμος κ.ο.κ. Οι άνθρωποι βρίσκουν έναν τρόπο να πάνε διακοπές. Η G20 πρόσφατα, η G20 είναι η 20 πιο επενδυμένες χώρες του κόσμου, πρόσφατα αποφάνθηκαν ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι ένα μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική άνθηση και την οικονομική ανάπτυξη. Εξάλλου, όσον αφορά τα ταξίδια και το πώς τα βλέπουμε, σε μια online στατιστική έρευνα στην οποία οι άνθρωποι αυθόρμητα απαντούσανε τι θα κάνανε αν κερδίζαν το λότο, δηλαδή αυθόρμητα ρωτάμε τι θα έκανε σε κερδίζει το λότο, το 88% απαντούσε θα αγοράσω ένα σπίτι. Ταυτόχρονα το 83% απαντούσε να ταξιδέψω τον κόσμο. Η πρώτη απάντηση είναι αρκετά ορθολογική, γιατί να αγοράσει ένα σπίτι θεωρείται επένδυση, το ξανά και με τι άλλο καθένα ρίχνει το καθεξής. Αλλά το 83% είναι γιγάντιο ποσοστό που ουσιαστικά απάντησε ότι θα ταξιδεύω για να ταξιδέψω τον κόσμο. Αυτό δείχνει πόσο πολύ μας αρέσουν τα ταξίδια. Οπότε, η DDR και αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα συνδυάζει τις εξής τάσεις. Τον τουρισμό, την πιο πλούσια βιομηχανία, την ανάγκη των ανθρώπων να έχουν δικιά τους επιχείρηση, που είναι και ο λόγος που ανταποκριθεί η καθηγήτρια σήμερα εδώ πέρα, και το Internet Marketing, το χώρο του Internet. Οπότε, σε αυτό το χώρο κινούμαστε. Πρακτικά τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, τι κάνει η εταιρεία, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, ώστε να χτίσουμε και εμείς μια δικιά μας επιχείρηση και να κερδίσουμε χρήματα. Η DDR κάνει δύο σχεδόν διαφορετικά πράγματα, δύο σχεδόν ξεχωριστά πράγματα. Το πρώτο που κάνει είναι ότι συνδέθηκε με ένα από τα κυριολεκτικά μεγαλύτερα πρακτορία, με τα μεγαλύτερα online πρακτορία του κόσμου. Το πρακτορείο αυτό ονομάζεται Travelocity, είναι, αν δείτε στο Alexa, το alexa.com είναι ένα site που μετράει την επισκεψιμότητα των site. Είναι μέσα στα πρώτα 1500 site του κόσμου, αυτό είναι σε αυτά τα 630 εκατομμύρια, στα πρώτα 1500. Αν δείτε εδώ πέρα έχουμε διάφορες εταιρείες με την επισκεψιμότητα τους, δεν ξέρω τι αναφαίνεται. Το Carrefour είναι στα 5000, η Mercedes είναι στα 12000, η Amway που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεκτικού marketing, η επισκεψιμότητα είναι στις 3000, κάθε που είναι. Είναι ένα site με γιγάντια επισκεψιμότητα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα online site του κόσμου αυτή τη στιγμή. Οπότε η DDR συνδέθηκε με το Travelocity. Δημιουργήσαν μαζί μια μηχανή αναζήτησης ταξιδιών που ονομάζεται Cashback Booking. Και η DDR ουσιαστικά τι έκανε. Έκανε το λογισμικό της Cashback Booking να συνεννοείται και να μιλάει με το Travelocity. Ταυτόχρονα, θα πούμε ταυτόχρονα, η DDR έχει βρει προσφορές από ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα που προσφέρουν εκπτώσεις οι οποίες φτάνουν ή ξεπερνάνε το 65%. Αυτό το προϊόν, αυτή τη δυνατότητα τη δίνει στον κόσμο, σε καταναλωτές, μέσω ενός membership, μέσω της δυνατότητας κάποιος να γίνει μέλος για να έχει προνομικές διακοπές. Οπότε, η DDR κάνει δύο πράγματα. Έχει μια δικιά της μηχανή αναζήτησης, συνδεδεμένη με ένα από τα μεγαλύτερα online ταξιδιωτικά γραφεία του κόσμου. Ταυτόχρονα έχει βρει πάρα πολλές οικονομικές προσφορές από πολλά διαφορετικά ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και αυτό το προϊόν το πουλάει σαν μια μορφή συνδρομής.
Και εμείς οι συνεργάτες, οι affiliates, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δημιουργούμε traffic, αυτό πλέον το λέγεται traffic, να δημιουργούμε κίνηση, να συστήνουμε είτε το online ταξιδιωτικό γραφείο, είτε τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος membership, είτε τη δυνατότητα να γίνει ο ίδιος affiliate. Συγκεκριμένα, εμείς οι συνεργάτες στέλνουμε κόσμο στο cashback booking. Ο κόσμος πάει στο cashback booking και, κάνει, και κλείνει εκεί τα εισιτήριά του όπως θα πήγαινε σε οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό γραφείο. Ταυτόχρονα, εμείς οι συνεργάτες μπορούμε να συστήνουμε κόσμο απευθείας στην DDR, ο οποίος θα θέλει να αγοράζει αυτό το membership, ούτως ώστε να πηγαίνει πάρα πολύ οικονομικές διακοπές. Δεν θα πούμε τώρα στο τι θα πει οικονομικές διακοπές, έχουμε αναλυτικά παραδείγματα για το τι θα πει αυτό το πράγμα και πώς κάποιος ωφελείται και πώς κάποιος, και αν κάποιον το συμφέρει να γίνει μέλος κ.ο.κ. Οι άνθρωποι που κάνουν κάτι μέσα από αυτό το γραφείο, ουσιαστικά αναλαμβάνει, επειδή μιλάνε τα πιο λογισμικά, η τραπελός την αυτή εισιτήριο, βρίσκει εισιτήριο, ο άνθρωπος παίρνει το εισιτήριο, παρακαλώ. Και αυτοί που πληρώνουν χρήματα για τη συνδρομή, αποκτάνε τη δυνατότητα να πάνε σε εκατοντάδες ξενοδοχεία που του δίνουν εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Οι άνθρωποι που συστήνουμε στο cashback booking για να κάνουν μια οποιαδήποτε κράτηση, για να πάνε την Θεσσαλονίκη, για να πάνε οπουδήποτε. Μιλάμε ότι αυτό το ταξιδιωτικό γραφείο έχει πρακτικά τα πάντα. Το ενοικιάζει αυτοκινήτου, κρατήσει ξενοδοχείων, αεροπορικά εισιτήρια κ.ο.κ. Πληρώνουν χρήματα στο cashback booking. Το cashback booking, οι καταναλωτές πληρώνουν χρήματα είτε στην cashback booking είτε στη DTR για να αγοράσουν αυτό το membership. Ως εκ τούτου, η Travelocity κερδίζει χρήματα και η DTR κερδίζει χρήματα. Από τη στιγμή που άνθρωποι αγοράζουν τη συνδρομή, αγοράζουν αυτό το membership, η Travelocity, επειδή κερδίζει χρήματα, πληρώνει ένα ποσοστό στη DTR, η DTR βγάζει ένα ποσοστό και από τις συνδρομές, και επειδή βγάζει κάποια χρήματα εξαιτίας των συνεργατών, η DTR δίνει χρήματα στους συνεργάτες για τις συστάσεις που κάνανε είτε στο ταξιδιωτικό κομμάτι είτε στο κομμάτι των συνδρομών. Μην περάσουμε. Τα χρήματα που ξοδεύονται για ταξίδια θα είναι περισσότερα από τα χρήματα που ξοδεύονται για συνδρομές. Αλλά τα χρήματα που θα κερδίζουμε διακινώντας το κομμάτι της συνδρομής θα είναι πολύ περισσότερα γιατί. Γιατί οι προμήθειες που δίνονται, που δημιουργούνται από τα ταξίδια, από τις κρατήσεις ταξιδιών είναι πάρα πολύ μικρές, ακόμα και για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες πάρα πολύ μικρές. Αντιθέτως, στο κομμάτι των συνδρομών, τα χρήματα που μπορεί να πληρώσει ένα μηδέν στους affiliates είναι απειρώς περισσότερα. Ως εκ τούτου, σας λέω τώρα το πιο κεντροφόρο κομμάτι είναι το δεύτερο και όχι το πρώτο. Παρόλο που ο καθένας ασχολείται με το θέλει. Τώρα πώς ακριβώς κερδίζουμε χρήματα, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και πώς ακριβώς κτίζεται αυτή η επιχείρηση. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα αφορά αυτό που δείξαμε πριν, το κομμάτι του online ταξιδιωτικού γραφείου. Για κάθε αγορά που κάνουμε εμείς, είτε αεροπορικών εισιτηρίων, είτε κράτηση ξενοδοχείου, είτε ενοικίαση αυτοκινήτου, είτε κρουαζιέρα, είτε αγορά πακέτων διακοπών, με τιμές και εταιρείες που ήδη γνωρίζουμε, αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Υπό την εξής έννοια ότι συνήθως αυτού του είδους τα προγράμματα που λειτουργούν στις συστάσεις διακινούν ή προτείνουν στους καταναλωτές προϊόντα που δεν γνωρίζουν, προϊόντα που δεν υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, καινούργια προϊόντα. Και γι' αυτό πληρώνουν οι άνθρωποι που τα συστήνουν, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να ξεμάθεις κάποιον τα προϊόντα που ήδη γνωρίζει. Εδώ πέρα μιλάμε για τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες θα ταξίδευες έτσι κι αλλιώς, απλώς τις κλείνεις από άλλο ταξιδιωτικό γραφείο, αλλά μιλάμε για τις ίδιες ταξιδιωτικές εταιρείες, τις ίδιες ξενοδοχεία κ.ο.κ. Οπότε, για αυτές τις κρατήσεις γεννιέται μια προμήθεια. Η προμήθεια αυτή που δημιουργείται για κάθε κράτηση μοιράζεται ως εξής. Το 50% της προμήθειας, όταν κλείνουμε ένα ξενοδοχείο, όταν κλείνουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο, το κερδίζει ο άνθρωπος που κάνει την κράτηση. Με αυτόν τον τρόπο, κάποιος συμφέρει να πάει να κάνει κράτηση από το συγκεκριμένο γραφείο, από ένα άλλο ταξιδιωτικό γραφείο, είτε online είτε offline. Το 10% της προμήθειας το κερδίζει ο άνθρωπος που τον σύστησε. Το υπόλοιπο άλλο ένα 10%, αυτός που σύστησε αυτό που το σύστησε, κ.ο.κ. 5 γενιές σε βάθος. Οπότε από μια κράτηση κερδίζουν ουσιαστικά 6 διαφορετικοί άνθρωποι χρήματα, τα περισσότερα χρήματα τα κερδίζει ο άνθρωπος αυτός που κάνει την κράτηση, τα υπόλοιπα χρήματα τα κερδίζουν σε 5 επίπεδα συστάσεων. Για το online εξειδικό γραφείο πρακτικά τα εξήγησαμε όλα, το μόνο που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι σε πάρα πολλά διαφορετικά ξενοδοχεία υπάρχει κάτι που λέγεται 110% best rate guarantee, που σημαίνει ότι αν κάποιος κάνει μια κράτηση από αυτό το ταξιδιωτικό γραφείο και βρει κάπου αλλού φθηνότερη κράτηση, τότε του επιστρέφεται όχι μόνο η διαφορά και 10% παραπάνω. Δηλαδή αν κλείσετε κάπου ένα ξενοδοχείο που κάνει 200 δολάρια και το βρείτε αλλού 150, δεν θα σε επιστρέφουν μόνο τα 50, θα σε επιστρέφουν 55. Για να είστε σίγουροι ότι έχετε την καλύτερη δυνατή τιμή.
Τώρα από εδώ και πέρα το σύστημα λοιπόν είναι εξαιρετικά πρωτοποριακό, είναι σίγουρα κάτι που δεν έχω ξαναδεί, είναι κάτι εξαιρετικά καινούργιο και κατά τη γνώμη εξαιρετικά έξυπνο. Δεν έχει αυτή την πυραμιδική μορφή. Βασίζεται στην αλληλοβοήθεια και αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο που το σώστε κανένας να μην μείνει πίσω. Οπότε, κάποιος ξεκινάει ως μέλος της DTR. Για να ξεκινήσει κάποιος ως μέλος δίνει 100 δολάρια, η ισοτιμία, η εταιρεία έχει κέντρα στην Αμερική και αυτό μιλάμε δολάρια. Η ισοτιμία είναι περίπου 74 ευρώ, οπότε κάποιος ουσιαστικά γίνεται μέλος με 74 ευρώ. Και από εκεί και πέρα πληρώνει μια συνδρομή 22 ευρώ το μήνα, 30 δολάρια δηλαδή. Από τη στιγμή που κάποιος γίνεται μέλος, ο επόμενος οπουδήποτε στον κόσμο, γιατί αυτό το σύστημα είναι παγκόσμιο και λειτουργεί παντού, ο επόμενος θα γίνει μέλος, εισάγεται από κάτω του. Παρόλο που δεν τον έχει συστήσει αυτός, έτσι. Και να νομίζει ο επόμενος θα ξεκινήσει εισάγεται από κάτω μας. Ο επόμενος κάτω από εκείνον, ο επόμενος κάτω από εκείνον και το καθεξής. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης, και εδώ πέρα να εξηγήσω το εξής, αυτή η εταιρεία έχει ξεκινήσει 1η-3η του 2013, είναι εξαιρετικά καινούριο. Είμαστε στον κόσμο αυτή τη στιγμή στους πρώτους 1.300 περίπου. Παγκόσμιο αυτό το σύστημα είναι σύστημα internet marketing, που σημαίνει ότι όταν ξεκινάει δεν ανοίγει πρώτα σε μια χώρα, μετά σε μια άλλη χώρα, είναι αυτόματα διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο. Οπότε ουσιαστικά εμείς είμαστε στα πρώτα μέλη αυτής της εταιρείας, η οποία λειτουργεί επίσημα ένα μήνα και κάτι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο που αναπτύσσεται, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι οκ, τέλεια, ξεκινήσαμε νωρίς, θα καθόμαστε και θα βγάλουμε χρήματα χωρίς να κάνουμε κάτι. Δεν είναι έτσι. Αλλά ανάλογα με το timing, με το πότε ξεκινάμε, όσο πιο νωρίς ξεκινήσουμε δηλαδή, και ανάλογα με το πόσο εργαστούμε προσωπικά, μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε από αυτό το διεθνή παγκόσμιο αγωγό με μέλη από όλο τον κόσμο εισόδημα που θα προέρχεται από πολλές διαφορετικές χώρες του κόσμου. Υπάρχουν τρία είδη bonus, τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα. Ο πρώτος είναι χρήματα που κερδίζουμε εξαιτίας του τι κάνουμε εμείς. Χρήματα που εξαρτώνται καθαρά από τη δικιά μας προσωπική απόδοση. Χρήματα που προκύπτουν από την απόδοση της ομάδας μας, όταν λέμε ομάδα δεν μιλάμε για τον αγωγό, μιλάμε για τους ανθρώπους που συστήσαμε εμείς, αυτούς που συστήσαμε εκείνοι και το καθεξής. Και ο τρίτος τρόπος από τον οποίο κερδίζουμε χρήματα είναι χρήματα που κερδίζουμε πόντος από αυτό το παγκόσμιο αγωγό μελών, από αυτά τα μέλη που ξεκινήσει στην εταιρεία μετά από εμάς. Τα χρήματα που κερδίζουμε εξαρτώνται από τη βαθμίδα μας, από το rank που έχουμε. Υπάρχουν 8 διαφορετικές βαθμίδες, είναι Bronze, Silver, Gold, Platinum. Ουσιαστικά, Bronze είναι κάποιος που πληρώνει τη συνδρομή του. Silver είναι κάποιος που έχει συστήσει 2 Bronze. Gold είναι κάποιος που έχει συστήσει 2 Silver. Platinum είναι κάποιος που έχει συστήσει 2 Gold και το καθεξής. Okay. Κερδίζουμε χρήματα. Το πρώτο πινακάκι αφορά τα bonus που κερδίζουμε από τη δικιά μας απόδοση και από την απόδοση της ομάδας μας. Οπότε, για κάθε μέλος που συστήνουμε εμείς, και όταν λέμε τώρα για κάθε μέλος που συστήνουμε προσωπικά, δεν μιλάμε όπως θα μιλούσαμε στο παραδείσο καμέλο για τους συγγενείς και τους φίλους μας. Όταν κάποιος ξεκινάει, αποκτάει κάποιες σελίδες σε διάφορες γλώσσες που μπορεί να προωθήσει την εταιρεία που θέλει, αν κάποιος στη Βραζιλία, στη Γερμανία, στην Ταϊλάνδη, οπουδήποτε, δίνει μια τέτοια σελίδα, τη συμπληρώσει αυτή την προσωπική μας σελίδα και εισάγει τα στοιχεία του ώστε να φέρει το ότι συστήθηκε από εμάς, εμείς δικαιούμαστε αυτό το bonus. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που είναι σε άλλη χώρα, θεωρείται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι προσωπική μας σύσταση. Επιπλέον, όσον αφορά τις εγγραφές, για κάθε εγγραφή που γίνεται στο βάθος μας, κερδίζουμε από 1 μέχρι 7 δολάρια, μέχρι ένα πολύ μεγάλο βάθος των δικών μας προσωπικών συστάσεων. Επίσης, για κάθε μέλος που έχουμε συστήσει εμείς, και πάλι όταν λέμε για κάθε μέλος που έχουμε συστήσει εμείς, μιλάμε και για όλο τον κόσμο, θα κερδίζουμε κάθε μήνα 4 δολάρια για κάθε μήνα που πληρώνει τη συνδρομή του. Ουσιαστικά με αυτά τα bonus δεν βγαίνει παθητικό εισόδημα, δεν βγαίνει κάποιο τεράστιο εισόδημα, αλλά ουσιαστικά με 4, συστήνοντας 4 μέλη, πρώτον κάνουμε πλήρη απόσβεση των χρημάτων που δώσαμε για να ξεκινήσουμε και ταυτόχρονα καλύπτουμε και τη μηνιαία συνδρομή με αυτά τα bonus και μαζί με κάποια άλλα που θα πούμε στη συνέχεια. Okay, τώρα, αν ήμουν στη θέση και το βλέπω αυτό, θα μπερδευόμουν πάρα πολύ. Λοιπόν, ουσιαστικά τι γίνεται. Αυτά τα bonus, αυτά εδώ εξηγούν τι χρήματα κερδίζουμε από τον αγωγό. Ουσιαστικά, σαν bronze, δηλαδή ουσιαστικά ξεκινώντας, αρχίζει και χτίζεται αυτός ο αγωγός από κάτω μας. Ακόμα και αν δεν εισάγουμε τίποτα, ακόμα και αν δεν εισάγουμε κανένα, για τα πρώτα 7 άτομα, δικαιούμαστε το 1% της συνδρομής τους. Αυτό είναι ελάχιστο ποσό, αυτό είναι 2,1 δολάρια. Από τη στιγμή που γίνουμε silver και πάνω, silver είπαμε γινόμαστε όταν έχουμε εισάγει 2 bronze,
και Gold όταν έχουμε σαν δύο Silver, αρχίζουν να δικαιούμαστε κι άλλο 1% σε αυτόν τον αγωγό, όσο μεγαλύτερο είναι το rank μας, η βαθμίδα μας, συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, αυξάνει το ποσοστό, γίνεται 1, 2, 3, 4% μέχρι 7%. Και δεύτερον, πληρωνόμαστε όλο και πιο βαθιά σε αυτόν τον αγωγό, τον παγκόσμιο αγωγό των μελών. Μετά υπάρχουν τα matching bonuses. Ουσιαστικά από το επίπεδο του Silver και πάνω, για κάθε άτομο που έχουμε συστήσει εμείς, θα κερδίζουμε 10% των χρημάτων που κερδίζουν από παγκόσμιο αγωγό. Οπότε αν έχουμε συστήσει κάποιον που κερδίζει 10 δολάρια το μήνα, εμείς θα κερδίζουμε σύν 1 δολάριο. Αν έχουμε συστήσει κάποιον που κερδίζει 1000 δολάρια, θα κερδίζουμε σύν 100 δολάρια και το καθεξής. Ο τελευταίος τρόπος πληρωμής είναι τα quarterly leaders pool. Ουσιαστικά αυτό που σημαίνει είναι ότι το 10% των χρημάτων που εισπράττει η εταιρεία από συνδρομές αλλά και από προμήθειες ταξιδιών μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς στο τέλος του τριμήνου σπάει και τα χρήματα που ήταν μέσα στο κουμπαρά, το 10% είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, συνήθως οι εταιρείες από τον πόνο δίνουν μισό ή 1%, μοιράζονται ισόποσα, χωρίζονται σε 5-6 μέρη. Και αυτά τα χρήματα μοιράζονται οι Platinum, οι Diamond, Double Diamonds και το καθεξής. Αν κάνετε τους υπολογισμούς, αυτό το bonus ενδέχεται να είναι το πιο κερδοφόρο από όλα τα bonus που είδαμε. Κλείνοντας, να εξηγήσουμε λίγο πώς αναπτύσσεται αυτό το δίκτυο. Αυτές εδώ είναι οι σελίδες, τις οποίες κάποιος αποκτάει όταν ξεκινάει. Λογικά οι άνθρωποι σας καλέσαν εδώ, σας έχουν στείλει τέτοιες, ή αν δεν σας έχουν στείλει, θα σας στείλουν όταν πάτε σπίτι, δηλαδή λογικά θα σας έχει έρθει ένα email με μια τέτοια σελίδα. Όταν κάποιος συμπληρώσει αυτή τη σελίδα, και ενδέχεται να το έχουν κάνει οι άνθρωποι που σας καλέσαν εδώ πέρα, αν όχι το κάνετε μόνοι σας, όταν συμπληρώσει αυτή τη σελίδα, συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, δημιουργείται και σας ένα προσωρινό back office και μπορείτε να μελετήσετε την εταιρεία από μέσα. Δεύτερον, σας κρατάει το σύστημα μια θέση σε αυτό το παγκόσμιο αγωγό μελών. Οπότε, όταν κάποιος συμπληρώνει αυτή τη φόρμα, κρατάει μια θέση, ο επόμενος πληρώσει αυτή τη φόρμα, επόμενη και επόμενη και επόμενη και το καθεξής. Έχουμε δύο κατοπτέ τη εβδομάδα, Τετάρτη και Κυριακή. Δηλαδή σήμερα και Τετάρτη. Το βασικό όσον αφορά το κατοπτέ είναι να καταλάβει το εξής. Ότι η θέση που θα πάρετε σε αυτόν τον παγκόσμιο αγωγό δεν εξαρτάται αν μιλάμε σε περίοδος ανάμεσα στα κατοπτέ στο πότε πληρώσατε, αλλά στο πότε προεγγραφήκατε. Που σημαίνει ότι αν κάποιος έχει κάνει προεγγραφή χθες, ό,τι δουλειά έχει γίνει από χθες μέχρι σήμερα, ό,τι δουλειά γίνεται εδώ, ό,τι δουλειά γίνει οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, ό,τι δουλειά θα γίνει σήμερα το βράδυ που έχουν έρθει στις 10 παρατέταρτο, που θα το δουν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το καθεξής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι κάτω από εσάς, ακόμα και αν πληρώσουν πριν πληρώσετε εσείς, παρόλα αυτά θα είναι κάτω από εσάς, αν εσείς αναβαθμίσετε μέχρι το κάτω day, το κάτω day είπαμε Τετάρτη Κυριακή, σήμερα τα μεσάνυχτα. Αυτός εδώ είναι ο Όσκαρ, είναι ένας από τους πιο διάσημους φίλους στον κόσμο. Σίγουρα είναι ο πιο πολύ εξειδικευμένος φίλος στον κόσμο. Η ιδιοκτήτριά του, η Τζοάν Λέψον, τον είχε βάλει στόχο να τον ταξιδέψει όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη. Ήταν μια ακτιβίστρια εκείνη και ήθελε να μαζέψει χρήματα για ένα άσυλο στο κοινό και το καθεξής. Όσκαρ λοιπόν εδώ πέρα, στο τέλος πέθανε, στο τέλος της ιστορίας έχει πεθάνει. Όσκαρ, σας το λέω εγώ και μετά. Πάντως, ποιος πεθαίνει στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, τον έχει πάρει, τον πήγε στο Hollywood, στο Machu Picchu, στην Νότια Αφρική. Βόλτα με τις καμήλες, στις πυραμίδες, στον πύργο του Άιφελ, στο άγαλμα της Ελευθερίας, στον πύργο της Πίζας, στο άγαλμα του Ισού, στη Βραζιλία είναι αυτό. Αυτός εδώ είναι ο δρόμος που έχει το ψηλότερο υψόμετρο του κόσμου, δεν μπορεί το αυτοκίνητο να βρεθεί πιο ψηλά από αυτό εδώ το σημείο, στις Άλπες. Δεν ξέρω τώρα πού είναι ακριβώς. Με μοναχούς από το Θιβέτ στο Las Vegas, κάποια στιγμή τέλος πάντων το πάτησε αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί λέει το ρόλο αυτή την ιστορία. Ότι ο Όσκαρ, Όσκαρ λέγαμε τους πλάπο, είχε σελίδα στο Facebook. Δεν την διαχειριζόταν όταν έπρεπε, στην ανακοίνωση του θανάτου του, οι χιλιάδες φίλοι του στεναχωρήθηκαν, συγκινήθηκαν και το καθεξής. Το τρομερό εντυπωσιακό είναι ότι στα σχόλια που γράφαν από κάτω, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ζωντανών Homo sapiens εξέφρασαν θλίψη ή ζήλια για τη ζωή που έζησε Όσκαρ. Και γιατί το ζηλεύει το σκύλο, προφανώς επειδή ταξίδια. Που θέλω να καταλήξω ότι τα ταξίδια δεν είναι άλλο ένα προϊόν, με τα ταξίδια για διάφορους λόγους έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Τα ταξίδια τα αγαπάμε.
Οπότε, αυτή η συνδρομή των 22 ευρώ των 30 δολαρίων αντιστοιχεί σε 74 λεπτά το ευρώ την μέρα. Αποκτούμε πρώτον εξαιρετικά οικονομικές διακοπές σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι αφίλειες που πληρώνουν αυτά τα χρήματα ταυτόχρονα γινόμαστε και καταναλωτές μέλη. Και δεύτερον, αποκτούμε ένα πλήρες ψηφιακό γραφείο, το οποίο αναζητεί συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Εμένα αυτή τη στιγμή το δίκτυό μου, παρόλο που είναι 270 άτομα, έχει συνεργάτες εκτός από την Κύπρο που μιλάμε την ίδια γλώσσα, εξαιτίας αυτών των σελίδων στη Γερμανία, στη Βραζιλία, στη Ταϊλάνδη και σε 2-3 χώρες ακόμα. Και αυτό έχει γίνει με αυτές τις σελίδες, ότι οι άνθρωποι που προωθούν αυτές τις σελίδες τις βλέπουν και μπορούν κάποιοι να ξεκινάνε ακόμα και αν δεν έχουν καν μιλήσει μαζί τους. Αυτό το γραφείο ενημερώνει τους υποψηφίους και τους συνεργάτες μας, κρατάει στατιστικά για να ξέρουμε που μας συμφέρει να κάνουμε καμπάνια. Αυτά κυρίως αφορούν τους ανθρώπους που θέλουν να κυνηγήσουν το και να εκπαιδευτούν στο internet marketing. Εκπαιδεύει, καλλιεργεί ενδιαφέρον, τιμολογεί, εισπράττει χρήματα, υποστηρίζει εμάς, την ομάδα μας και το καθεξής. Όλα αυτά με το 14 λεπτά τη μέρα. Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα μια εταιρεία με προϊόν ευρείας κατανάλωσης ξεκινάει από την αρχή. Συνήθως στην Ελλάδα έρχονται εταιρείες μετά από 5, 10 ή και παραπάνω χρόνια. Και αυτό περιορίζει πάρα πολύ τη δυναμική της ανάπτυξης. Επειδή ακριβώς ξεκινάμε στην αρχή, όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα για τον Απρίλιο, συμμετέχουμε σε ένα bonus του 1%. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει, με δύο λόγια, ότι οι άνθρωποι που θα συστήσουμε τρεις πελάτες ή τρεις συνεργάτες στην εταιρεία, θα μπούμε και εμείς σε ένα pool πάλι. Και θα μοιραστούμε το 1% του τζίρου της εταιρείας για όλη τη χρονιά. Γι' αυτό ρωτήσεις τους ανθρώπους, θα είναι και αυτό εξαιρετικά κερδοφόρο, ρωτήσεις τους ανθρώπους που σας καλέσαν περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με πάρα πολλές χώρες. Δεχόμαστε 15 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Γενικώς τα ταξίδια τα ξέρουμε. Έρχονται άνθρωποι εδώ πέρα, μπορούν να ενημερωθούν. Είναι αυτό ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό το δίκτυο μπορείτε να το χτίσετε είτε online είτε offline. Εγώ προτιμώ τον online τρόπο, τα webinars και το καθεξής. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι προτιμούν αυτό που κάνουμε τώρα, προσωπικές παρουσιάσεις και το καθεξής. Έχουμε δωρεάν εκπαίδευση και για τα δύο. Τα μέλη μας δεν θα πληρώσουν ποτέ για εκπαίδευση. Ό,τι χρειαστεί να μάθετε, είτε επιλέξει τον ένα τρόπο είτε τον άλλο τρόπο είτε συνδυασμό τους, θα το μάθετε δωρεάν και θα έχετε από εμάς όση υποστήριξη θέλετε, που από ό,τι καταλαβαίνετε είναι συμφέρον να προχωρήσετε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Καλή επιτυχία. Ελπίζω παρόλο που ήταν η πρώτη φορά να τα καταλάβετε σε κάποιο βαθμό. Στο τέλος σίγουρα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και ο Κώστας ο Αδάμ έχει φτιάξει, γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε χρόνο για το προϊόν, έχει φτιάξει ένα αναλυτικά PowerPoint για το τι κερδίζει κάποιος, τι εκτός έχει κάποιος όντας γινόμενος μέλος και γινόμενος συνεργάτης. Έτσι, οπότε, να πει ο Μιχάλης. Και... Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καθανά.